Έχετε το λόγο, ορίστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε αυτές τις μέρες, ειδικά από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι είμαστε αδιάβαστοι, ότι είμαστε ψεύτες. Γραμμή βλέπετε του κυρίου Μητσοτάκη είναι αυτή, ότι δεν εμφανίζουμε τα πραγματικά στοιχεία, την αδύνατη εργασία, για την οικονομία, την ανεργία, για τις συντάξεις, τις περικοπές. Και ότι πρέπει να ντρεπόμαστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέστε μου πραγματικά, ποιοι ακριβώς είναι οι ψεύτες? Ποιος ακριβώς εδώ μέσα πρέπει να ντρέπεται? Ίσως, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχετε αντιληφθεί ότι σε 5 χρόνια καταργήσατε κάθε έννοια δικαίου σε αυτό το τόπο. Κάθε έννοια κράτους πρόνοιας. Αφήσατε εκατομμύρια συμπολίτες μας ανασφάλιστους χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και έπρεπε να έρθει η σημερινή κυβέρνηση να δώσει κάλυψη σε αυτούς τους ανθρώπους. Παραδώσατε ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης βαθιά ελλειμματικό, με 1,1 δισεκατομμύριο έλλειμμα, με κίνδυνο το Γενάρη του 2015 να έχουμε έλλειμμα πληρωμής συντάξεων. Κόψατε την περίοδο 2010-2014 με 11 νόμους, 11 φορές τους μισθούς και τις συντάξεις από 20 έως 50% και υφαρπάξατε πραγματικά 45 περίπου δισεκατομμύρια από τις τσέπες των μισθωτών και των συνταξιούχων. Θα καταθέσω στα πρακτικά τους νόμους με τους οποίους περικόψατε τις μειώσεις για να δούμε πραγματικά ποιοι είναι οι ψεύτες και ποιοι είναι οι αληθινοί σε αυτή την αίθουσα. Φορτώσατε με χρέη και πανωτόκια τους αγρότες. Εμείς με νόμο τους δίνουμε την ευκαιρία σήμερα να ρυθμίσουν τις οφειλές με δυνατότητα μάλιστα διαγραφής όχι μόνο των τόκων και των προσαυξήσεων αλλά και κεφαλαίου. Έχετε το θράσος να μιλάτε για τους αγρότες όταν κλείσατε το μοναδικό αποκούμπι, την Αγροτική Τράπεζα. Και σίγουρα τους αφήσατε με αυτό το φέση των πανωτοκίων που εμείς σήμερα διαγράφουμε. Ξέρετε τι κάνετε για τους αγρότες? Χρεώσατε τον ελληνικό λαό με 3 δισεκατομμύρια πρόστιμα από λάθος χειρισμούς και παράνομες επιδοτήσεις που οδηγήσατε στις τσέπες συμμετέρων. Αυτά τα χρήματα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός ακόμα και σήμερα. Κλείσατε τον ΟΕ, το μοναδικό οργανισμό κοινής ωφέλειας. Εμείς δώσαμε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να ρυθμίσουν τα δάνεια που έλαβαν από τον ΟΕΚ και μάλιστα με διαγραφή ακόμα και κεφαλαίου. Κλείσατε σχολεία και εμείς ανοίγουμε σχολεία. Ανοίγουμε νέους παιδικούς σταθμούς. Για πρώτη φορά το 2017 και το 2018. Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, στελεχωμένα με εκπαιδευτικούς και τα βιβλία στην ώρα τους. Απολύσατε εκπαιδευτικούς, σχολικούς φύλακες, δημοτικούς αστυνομικούς, ακόμα και ιατρικό προσωπικό. Και θέλετε να δείτε τη μοναδική αύξηση που κάναμε στις ασφαλιστικές φορές. Το 4 που κάναμε, 6 που πήγαν τα χρήματα. Γιατί εσείς κάνατε αυξήσεις, αλλά τα χρήματα δεν πήγαιναν εκεί που έπρεπε. 149 εκατομμύρια πληρώσατε το 2014 στα νοσοκομεία. Εμείς δώσαμε 540 εκατομμύρια το 2016 και 580 εκατομμύρια το 2017. 431 εκατομμύρια παραπάνω. Και είχε το δράσος σήμερα να μιλάτε για δημόσιο σύστημα υγείας. Εμείς προσλαμβάνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, στην υγεία και στην εκπαίδευση που είχατε πλήρως απαξιώσει. Εσείς χρεοκοπήσατε τη χώρα και φτωχοποιήσατε τους Έλληνες. 25% του ΑΕΠ έκανε φτερά. Και καλό θα είναι να ανατρέξετε στην περίοδο εκείνη. Να δείτε τι σας έλεγε η κυρία Μπακογιάννη και ο σημερινός γραμματέας του κόμματός σας. Πολιτικούς απαταιώνες σας κατέβαζε, πολιτικούς απαταιώνες σας ανέβαζε. Δεν τα λέμε εμείς, αυτοί τα έλεγαν. Εμείς σταθεροποιούμε την οικονομία και επαναφέρουμε τη χαμένη αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Ξεχνάτε ότι εδώ και 8 χρόνια βιώναμε και βιώνουμε αποδιάδρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ξεχνάτε ότι απορριθμίσατε πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα. Καταργήσατε τη διαμεσολάβηση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εμείς τα επαναφέρουμε. Ξεχνάτε ότι η ανεργία εκτινάχτηκε σε πρωτόγνωρα υψηλά ποσοστά, 28% περίπου, με ανέργους να φτάνουν το 1,5 εκατομμύριο. Και αυτά θα καταθέσω στα πρακτικά για να δείτε ποιοι λένε τα ψέματα και ποιοι λένε την αλήθεια. Εμείς μειώσαμε την ανεργία με ουσιαστικές παρεμβάσεις και τη μειώνουμε συνεχώς, πρωτόγνωρο όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.
Ξεχνάτε ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας και οι χαμηλές αμοιβές αποτέλεσαν για αρκετά χρόνια στο εργασιακό περιβάλλον τον κανόνα. Για μας αποτελούν την εξαίρεση. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να μας εγκαλεί πριν λίγες μέρες για μισθούς 350 ευρώ. Κύριε Μητσοτάκη, καλά ήταν να είσαστε λίγο πιο προσεκτικός. Μας εγκαλείτε για δικές σας ανισόρροπες πολιτικές που διέλυσαν πραγματικά τον κοινωνικό ιστό της χώρας. Εσείς νομοθετήσατε, αν δεν κάνω λάθος, για μας θα πει ο κύριος Μηταράκης μετά, από αυτό το βήμα, για να δούμε ποιοι είναι οι ψεύτικοι και ποιοι είναι οι αληθινοί, τον κατώτατο μισθό. Και όχι μόνο, νομοθετήσατε και τον υποκατώτατο μισθό για τους νέους, με αποτέλεσμα να στείλετε 400.000 νέους τα μυαλά της χώρας μετανάστες. Αλήθεια, μπορείτε να μου πείτε τελικά ποια ήταν τα μέτρα που πήρατε υπέρ των εργαζομένων? Πέστε μου ένα μέτρο που πήρατε υπέρ των εργαζομένων 5 χρόνια. Φτάσατε στο σημείο να χτυπήσετε την πιο αδύναμη κοινωνική ομάδα, τους ανέργους. Δεν είναι εδώ ο κύριος Βρούτσης να μας πει, γιατί δικός του νόμος ήταν. Να μειώσετε το Ταμείο Ανεργίας στο 50% και έχετε το θράσος σήμερα να μιλάτε για κοινωνικό κράτος, για ένα κράτος δικαίου. Πραγματικά έπρεπε να ντρέπεστε ή τουλάχιστον να σιωπάτε. Θέσατε ποτέ κανόνες στο καθεστώς των εργολαβιών και δεν το θυμόμαστε? Ποτέ. Οι εργολάβοι άφηναν απλήρωτους τους εργαζόμενους σε μια εργασιακή ζούγκλα που τη βίωσε ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Οι εργαζόμενοι τις περισσότερες φορές αδυνατούσαν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους, καταστρατηγούνταν όλοι οι κανόνες και οι νόμοι. Βάλατε τη χώρα στα μνημόνια και εμείς τη βγάζουμε. Σε αυτά, αν έχετε πραγματικά, το λέω με παρησία, ίχνος αξιοπρέπειας, σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, ελάτε από εδώ να απαντήσετε με σαφήνεια. Και να σταματήσετε επιτέλους να κάνετε το μαύρο άσπρο. Αυτό που δεν μας έχετε πει ακόμα, και πιστεύω είστε έτοιμοι να μας το πείτε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2010 έβαλε τη χώρα στα μνημόνια. Αυτό μας είπε ακόμα. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου συνάδελφοι, σήμερα βάζουμε με ένα ακόμα νομοσχέδιο φρένο και περιορίζουμε την εργασιακή επισφάλεια μέσα ενός ολοκληρωμένου συστήματος κανόνων που καθιερώνει την ευθύνη στον αναθέτοντα, στον εργολάβο, στον υπεργολάβο, έναντι των εργαζομένων. Δώσαμε, δίνουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε αγώνες σε όλους τους τομείς, ενισχύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων, προστατεύοντας πάντα όλες εκείνες τις ευάλωτες ομάδες που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Οι μάχες που έδωσε αυτή η κυβέρνηση, αλλά και οι νίκες που κερδίθηκαν μέχρι στιγμής, ανήκουν καθαρά στους εργαζόμενους, των οποίων η διαπραγματευτική θέση μετά από αρκετά χρόνια υποβάθμισης ισχυροποιείται σημαντικά. Για εμάς είναι το μεγάλο στίχημα η επαναφορά της εύρυθμης λειτουργίας στην αγορά εργασίας, η εξάλληψη της αδύλωτης εργασίας, η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, η αύξηση του κατώτατου μισθού. Απάντηση ότι ακόμα και σε στενό δημοσιονομικό πλαίσιο, η κυβέρνηση αυτή έθεσε προτεραιότητες, προώθησε παρεμβάσεις ουσιαστικές με γνώμονα πάντα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υπόσταση με στόχο να μείνει η κοινωνία όρθια. Η συνολική αλλαγή της λογικής του προστίμου από την αμιγώς εισπρακτική σε μια λογική περισσότερης δικαιοσύνης προς τον αδύνατο εργαζόμενο είναι προτεραιότητά μας. Σήμερα υπάρχει ήδη έκπτωση για κάποιους που λένε ότι εμείς κάνουμε εκτός τους εργοδότες. Ήδη υπάρχει έκπτωση από τα 10.500 στα 7.000 εάν ο εργοδότης παραβατεί και πληρώσει το πρόστιμο σε 10 μέρες. Αυτή την έκπτωση την καταργούμε και λέμε ότι η έκπτωση θα έχει μόνο ο εργοδότης όταν προσλάβει τον εργαζόμενο και μάλιστα με πλήρη απασχόληση. Και ότι για πρώτη φορά κατά τεκμήριο θεωρείται ότι η εργασιακή σχέση διήρκησε 3 μήνες για ασφάλιση του εργαζομένου και αποδίδονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές φορές. Ανέφερε επίσης ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ότι επί ημερών τους ελήφθησαν συγκεκριμένα και αποφασιστικά μέτρα για την πάταξη της αδύλωτης εργασίας. Ενισχύθηκαν, είπαν, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Μηταράκη, πραγματικά σας το είπα και προηγουμένως, σας εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά δεν μπορείτε να διαστρεβλώνετε τα πάντα. Για ποια ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών μιλάτε? Απενεργοποιήσατε ελεγκτικούς μηχανισμούς, την ΕΙΠΕΑ, το μοναδικό ελεγκτικό μηχανισμό του κράτους για την ανασφάλιστη εργασία σε όλες τις περιφέρειες. Για ποιους ελέγχους τους επιμιλάτε? Με ποιους εργαζόμενους θα κάνετε τους ελέγχους? Και αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία. Παραλάβαμε υποστελεχωμένα σώματα επιθεώρησης εργασίας σε όλες τις περιφέρειες. Μην ξεχνάτε
ότι ο κύριος Βρούτσης, και λέω το όνομά του για να μας απαντήσει αν έρθει αργότερα, κατήρησε 200 οργανικές θέσεις στο ΣΕΠΕ. Με ποιους θα κάνατε τους ελέγχους? Εμείς φροντίσαμε να ενισχυθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί με ανθρώπινο δυναμικό, να ισχυροποιηθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι από την αδήλωτη εργασία. Να θυμίσω ότι είχε εγκριθεί χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ 7.600.000 ευρώ για ποιοτικούς ελέγχους σε κλάδους υψηλής παραβατικότητας, αλλά και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών ενημέρωση και νομικών συμβουλών στους εργαζόμενους. Να θυμίσω επίσης ότι με τον νόμο 4488 του 2017, που φέραμε τον προηγούμενο Σεπτέμβρη, περάσαμε μια σειρά διατάξεων για να ισχυροποιήσουμε τη θέση των εργαζομένων απέναντι στις πρακτικές ασυδοσίας των εργοδοτών. Ηλεκτρονική υποβολή υπεροριών, ηλεκτρονική πληρωμή του μισθού μέσω τράπεζας δίνει μια μεγάλη ανάσα στους εργαζόμενους. 10-13 χρόνια το πάλευαν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα των εργαζομένων. Εμείς το κάναμε πράξη. Με το σημερινό νομοσχέδιο συνεχίζουμε τις ουσιαστικές παρεμβάσεις. Εισάγεται η γενική υποχρέωση αναγραφής των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ώστε να αποβαίνουν αποτελεσματικότεροι η έλεγχη των αρμοδίων μηχανισμών του ΣΕΠ. Λαμβάνονται μέτρα πρόσληψη και αντιμετώπιση καταπώνησης των εργαζομένων σε οικοδομικές εργασίες. Πρώτο μέλημά μας είναι η προστασία πραγματικά των εργαζομένων και η μείωση των εργατικών ατυχημάτων. Την ώρα που η υπόλοιπη Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τις αρχές της και τις αξίες της, εμείς ανοίγουμε μονοπάτια δημοκρατίας και αξιοπρέπειας. Νομοθετούμε για τα ασυνόδευτα, απροστάτευτα προσφυγόπουλα και όχι μόνο. Μια παρέμβαση, το μη του Υπουργείου. Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την προστασία της ευάλωτης ομάδας που ειλικρινά χρήζει ειδικής προστασίας. Έχουμε χρέος να προστατεύουμε αυτά τα παιδιά τα οποία προσπαθώντας να σωθούν από πολέμους, φτώχεια, βία, καταπίεση φτάνουν στην Ελλάδα ασυνόδευτα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες αυτές τις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης και τις προηγούμενες που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, η κυρία Γεννηματά προχθές σε μια συνέντευξή της τα ονομάζει αποδόμηση του κοινωνικού κράτους. Ναι, κυρία Γεννηματά, αποδομούμε. Αλλά αποδομούμε τον εργασιακό μεσαίωνα, τον κοινωνικό μεσαίωνα, τον εργασιακό μεσαίωνα που εσείς οικοδομήσατε με τη δίθεν τότε νεοφιλελεύθερη δεξιά, γιατί τώρα έχουμε μια άλλη δεξιά που οραματίζεται το αυστριακό μοντέλο εργασιακών σχέσεων. Εκτός και αν συμφωνείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης και η αξιωματική αντιπολίτευση τα βάφτισαν όλα αυτά μνημόνιο και μάλιστα τέταρτο. Όταν ολόκληρη η Ευρώπη μιλά για καθαρή έξοδο. Κύριε Μητσοτάκη, θα σας κάνουμε το χατήρι. Έτσι, για να σας φύγει ένα βάρος. Ναι, είναι μνημόνιο, αλλά με μια διαφορά. Δεν έχει καμιά σχέση με τα δικά σας μνημόνια της καταστροφής και της στοχοποίησης του ελληνικού λαού. Είναι το μνημόνιο επαναφορά στο συλλογικό συμβάσιο που για εσάς ήταν ιδεολειψία της αριστεράς. Πιστεύω να το θυμάστε. Ή εκτός και αν αλλάξετε και συγγνώμη. Είναι το μνημόνιο επαναφορά στις κανονικότητες στην αγορά εργασίας, όταν για εσάς οι εξευτελιστικοί μισθοί που επιβάλλατε θα δημιουργούσαν δήθεν ανάπτυξη και ανταγωνισμό. Είναι το δικό μας μνημόνιο που βάζει φρένο στις αδικίες, στις ανομίες ενός ανισόρροπου ασφαλιστικού συστήματος. Είναι το μνημόνιο προστασίας του Έλληνα εργαζόμενου. Είναι το μνημόνιο που βάζει φρένο στην ασυδοσία των κακοπροαίρετων εργοδοτών. Είναι το μνημόνιο που δίνει προοπτική και ελπίδα στον ανήμπορο, στον φτωχό, στους ασυνόδευτους ανήλικους, στους πρόσφυγες, στους μετανάστες. Είναι το μνημόνιο που δίνει πρόσβαση και δικαιώματα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφάλιστων. Είναι το δικό μας μνημόνιο αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και δημοκρατίας ενάντια στους κοινωνικούς αποκλεισμούς και την ξενοφοβία. Είναι το μνημόνιο που επαναφέρει την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Είναι το δικό μας μνημόνιο που βάζει τέλος στη διαφθορά, την ανομία και τη διαπλοκή. Και ξέρετε, είναι αυτό που σας ενοχλεί περισσότερο. Γιατί τα κόμματα τα δικά σας επένδυσαν στη διαφθορά και τη διαπλοκή. Και τώρα ο κλειός φύγει και φαίνεται καθαρά ότι το αισθάνεστε όσο ποτέ άλλοτε. Είναι το δικό μας μνημόνιο για το οποίο θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός στο τέλος της τετραετίας. Και κάτι τελευταίο, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης. Μετά που εξουθενώσατε πραγματικά τους συνταξιούχους, τώρα κόπτεστε για τις περικοπές των συνταξιούχων και μάλιστα καταθέσατε τροπολογίες
και ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Γεννηματέλια να μην κοπούν οι συντάξεις. Φέρτε από κοινού μια τροπολογία, άρα συνεργαστήκατε και έχετε κοινά συμφέροντα. Μια τροπολογία της συντάξης, αλλά βάλτε και μια παράγραφο που θα προσδιορίζει ότι μέχρι 1η 12 του 18 θα επιστρέψετε τα 420 εκατομμύρια που χρωστάνε τα κόμματά σας στον ελληνικό λαό και έτσι έμπρακτα θα ρίξετε το ενδιαφέρον, αφού σας έπιασε τώρα ο πόνος για τους συνταξιούχους, και θα μας διευκολύνετε και εμάς ουσιαστικά στην προσπάθεια που κάνουμε να μην γίνουν περικοπές. Διαφορετικά, αγαπητοί μου συνάδελφοι, αποδεικνύεστε για άλλη μια φορά ότι είστε λαϊκιστές, υποκριτές, αλλά πάνω απ' όλα επικίνδυνοι για τη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μια τροπολογία. Μόνο να πω ότι στις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 38-693 δεν γίνεται ρητή αναφορά στο προσωπικό συνοδείας, το οποίο παρέχει υπηρεσία για τη στήριξη των ατόμων με ανεπηρία, τα οποία συμμετέχουν σε κατασκηνωτικά προγράμματα ΑΜΕΑ, ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει σαφής η αναφορά σε αυτές τις υπηρεσίες, δεδομένου ότι το προσωπικό αυτό παρέχει υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρονται στις ανωτέρω ισχύουσες διατάξεις. Θα παρακαλέσω την κυρία Φωτίου να την κάνει δεχτή, ή την κυρία Αξιόγλου, δεν ξέρω να την κάνει δεχτή. Είναι και αυτή μια τροπολογία που λύνει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνοδοί των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νότης Μηταράκης.